Το επεισόδιο με την τουρκική φρεγάτα Γκυρεζούν και Ρασούντα στα ελληνικά φρόντισε να φέρει στη δημοσιότητα με ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων τη Τουρκία σε μια σαφή προσπάθεια, σύμφωνα με αναλυτέ, να δυναμητήσει το κλίμα και να θερμάνει τα νερά τη Ανατολική Μεσογείου. Σύμφωνα με τα γεγονότα, το ερευνητικό σκάφο Πρινσέζ με σημαία Νορβηγία, το οποίο έχει μισθωθεί από τη γαλλική εταιρεία Total για σεισμογραφικέ έρευνε στα εικόπεδα 11, 17 και 6 στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Απέπλεψε το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου από το λιμάνι της Λάρνακας με νοτιοδυτική κατεύθυνση. Αργά το απόγευμα τη ίδια μέρα και ενώ έπλεε εντό του οικοπαίδου 7 δέχθηκε μήνυμα στον ασύρματό του από τον καπετάνιο τη τουρκική φρεγάτα με έτοιμα να εγκαταλείψει την περιοχή αφού σύμφωνα με του Τούρκου κινείται σε περιοχή που έχει δεσμεύσει η Τουρκία για έρευνε από την κρατική εταιρεία πετρελαίου. Η φρεγάτα έπλεσε περιοχή δυτικά τη Πάφου περίπου 25 ναυτικά μίλια από την ακτή, στο πλαίσιο τη επιχείρηση ασπίδα τη Μεσογείου, που η Τουρκία διεξάγει επικαλούμενη δίθεν την προσπάθεια για καταπολέμηση τη τρομοκρατία και τη παράνομη διακίνηση προσώπων και όπλων. Στην ίδια περιοχή είχε βρεθεί τι προηγούμενε μέρε το ερευνητικό σκάφο Μπαρπαρό για τι παράνομε έρευνε που διεξάγει στα όρια του οικοπαίδου 1 τη Κυπριακή ΑΟΣ. Οι Τούρκοι, ξεπερνώντα κάθε όριο, απείλησαν το ερευνητικό σκάφο με εμβολισμό. Ο Νορβηγό Καπετάνιο του Πρισέ ήρθε αμέσω σε επαφή με τι αρχέ τη Κυπριακή Δημοκρατία, χωρί σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο να υπάρξει, όπω υποστηρίζουν οι Τούρκοι στην ανακοίνωσή του, καταδίωξη από τη φρεγάτα, η οποία βρισκόταν 16 ναυτικά μίλια μακριά από το ερευνητικό σκάφο. Το ερευνητικό πλοίο συνέχισε κανονικά την πορεία του προ την περιοχή, πραγματοποίηση τη σεισμογραφική έρευνα. Οι εργασίε του ερευνητικού σκάφου διεξάγονται κανονικά. Το πλοίο, όπω ισχυρίζεται στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό επιτελείο εγκατέλειψε την περιοχή λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, κάτι που η δική μα πλευρά διαψεύδει κατηγορηματικά. Από πλευρά τουρκική κυβέρνηση, ο μόνο σχολιασμό που έγινε προήλθε από τον Υπουργό Ενέργεια Τανέργηλ τη ο οποίο προανήγγειλε συνέχιση των ερευνών του Παρπαρό σε περιοχέ ανατολικά τη Κύπρου. Το 2014 σχεδιάζουμε έρευνε σε 7.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τώρα, στα ανατολικά τη Κύπρου, σε μια περιοχή που έχουμε άδεια, θα κάνουμε τρει διάστατε έρευνε σε 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας παραδέχθηκε τα πενιχρά αποτελέσματα που είχαν οι μέχρι τώρα έρευνε σε ξηρά και θάλασσα. Εξάλλου, όπω δήλωσε ο νέος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας, Μευλού Τσαβούσογλου, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ρτζέπ Ταγκί Περτογάν, στην αυριανή επίσκεψή του στη Γερμανία, προτίθεται να θέσει στη συνάντησή του με την καγκελάριο της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ το ζήτημα του ανοίγματό του κεφαλαίου της ενέργειας.